Να πάμε στην Δημοτική Αστυνομία. Είχαμε σήμερα το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Λιγότερη από τις ανάγκες Κρήτης, η Δημοτική Αστυνομική μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις αυτές. Έχουμε κάποια στοιχεία. Πάμε λίγο να τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, 1213 οι προσλήψεις πανελλαδικά. Στο Δήμο Ηρακλείου, θα εστιάσουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Έχουμε 30 τοποθετήσεις, ενώ υπήρχε ένα αίτημα για 50 προσλήψεις. Στο Δήμο Χανίων 32, ενώ υπήρχε αίτημα για 35. Και στο Δήμο Ρεθύμνου 10, ενώ υπήρχε αίτημα για 25. Όπως καταλαβαίνουμε, κανένα από τα αιτήματα δεν εκπληρώθηκε και δεν υλοποιήθηκε. Πάμε στον κύριο Μαρινό Πατακό, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Πατακέ. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έρχονται προσλήψεις λοιπόν στην Δημοτική Αστυνομία, η ενίσχυση της οποίας είναι επιτακτική ανάγκη. Το βλέπουμε, το βιώνουμε και ξέρουμε και το ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο αριθμός σας αφήνει ικανοποιημένο. Μια πρώτη ανάγνωση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μετά το ιστορικό πολιτικό λάθος του 2013 που καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία παντού σε όλη την Ελλάδα, είχαμε το 2015 διόρθωση με μια σωστή πολιτική πράξη και σήμερα με την έγκριση της ενίσχυσης του αριθμού της ενίσχυσης της Δημοτικής Αστυνομίας έχουμε ένα, θα έλεγα, σταθμό στην ιστορία της, ανεξάρτητα αν το σχόλιο που και εσείς στο ρεπορτάζ αναφέρατε, δεν πετύχαμε το στόχο σύμφωνα με το αίτημά μας για 50 αστυνομικούς επιπλέον στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ηρακλείου. Σαφέστατα όμως είναι ένα σωστό ξεκίνημα ενίσχυσης, είναι σημαντική οι 30 αστυνομικοί που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ηρακλείου, καθώς ο αριθμός των 16 που υπάρχει σήμερα δεν επαρκεί για τις ανάγκες της πόλης. Αυτό είναι βέβαιο. Τι αλλάζει στο κομμάτι της καθημερινότητας για ένα δημοτικό αστυνομικό και στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων θα έχουμε αλλαγές? Βεβαίως, το 14 Δεκεμβρίου του 2022 ναι, εκδόθηκε ο νόμος για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο. Οι αρμοδιότητες λοιπόν γίνεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε ότι υπολειτουργεί, θα έλεγα, καθώς δεν ασκεί πλήρως, δεν ασκούσε μέχρι τώρα μετά την επανίδρυσή της πλήρης αρμοδιότητας η Δημοτική Αστυνομία του Ηρακλείου. Τώρα όμως αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες, ναι, θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση και για την Ελλάς, η οποία θα μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια, γιατί είναι συναρμοδιότητες με την Ελλάς όλες αυτές που έχει σήμερα και αυτές που θα έχει αύριο η Δημοτική Αστυνομία, με το κύριο αστυνομικό έργο, τη δίωξη του κοινού εγκλήματος, η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει αναλαμβάνει ευθύνη άσκησης αρμοδιότητας και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκτός από τα τροχαία δυστυχήματα. Ναι. Όλα τα άλλα, τη ζώνη, το αλκοόλ, τις άδειες, τα πάντα, την κίνηση, την κυκλοφορία και τις στάθμες που την είχε και σήμερα. Αναλαμβάνει σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας, όπως είναι η αδειοδότηση καταστημάτων, ο έλεγχος επ' αυτών, η χορύπανση, αναλαμβάνει και άλλες περιπτώσεις όπως είναι η επετεία, πάρα πολλές, δεν μπορώ να σας πω τώρα όλες. Ναι. Σε κάθε περίπτωση γίνεται πραγματική δημοτική αστυνομία. Βέβαια, δεν θα είναι αύριο η δημοτική αστυνομική στη θέση τους, εννοείται ότι μετά την έγκριση που έρχεται, γιατί και ούτε η έγκριση έχει έρθει, έτρεξε το ρεπορτάζ παντού σε πανελλήνιο επίπεδο πριν η σχετική εγκύκλιος φτάσει ακόμα στην υπηρεσία μας. Όμως, επειδή μιλήσαμε με το Υπουργείο, είναι εξακριβωμένο, είναι έγκυρο το ρεπορτάζ, δεν πρόκειται δηλαδή για μια είδηση που δεν υφίσταται, ναι, είναι πραγματικά. Και τα 30 άτομα για το Δήμο Ηρακλείου, για τη Δημοτική Αστυνομία, είναι πραγματικότητα. Αναφορικά με τα κριτήρια, κύριε Πατακέ, ποια είναι, γιατί παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ναι, ενδιαφερόμενοι, υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, αν δεν κάνω λάθος, στα 35, ναι, έτη. Ναι, είναι ηλικιακό όριο, 35 έτη, και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Εννοείται, από εκεί ξεκινάμε, μετά την εκπλήρωση. Τρεις βαθμίδες της, της, ναι, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης γίνονται δεχτές και η, θα έλεγα,
η ΔΕΛΤΑ της γυμνασιακής εκπαίδευσης, της πανεπιστημιακής και της τεχνικής εκπαίδευσης. Και οι τρεις βαθμίδες γίνονται δεκτές σε διαφορετική καταναλογή αναριθμούς. Δεν θυμάμαι να σας πω πόσους από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης θα λέει η προκήρυξη και δεν πρέπει να πούμε αν δεν δούμε την ίδια την προκήρυξη. Μάλιστα. Με όλα τα άλλα. Την ευκαιρία να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα, κύριε Πατακέ. Έγινε ένα πρώτο βήμα. Σίγουρα το αίτημα ήταν για περισσότερες θέσεις. Μένει να δούμε, όπως είπατε και εσείς, το περιεχόμενο της Εγκυκλίου. Το βήμα και αυτό θα έλεγα ο Δήμος Ηρακλείου και οι πολίτες που το γνωρίζουν αισθάνονται ικανοποίηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.